Οπότε λέω, εντάξει, φίλε, θα το κάνω εγώ. Ξέρεις, δεν θα το καταλάβουν. Αν τους αρέσει ένα κομμάτι σε κάποιον, θα μας πει απλά από αυτό, θα καταλάβει. Και τότε θυμάμαι ότι μου είπε ότι το κομμάτι βγήκε ωραίο. Άσε μου, λέει, επειδή ξέρω ένα συγκρότημα που τώρα φτιάχνεται, πριν από 2 χρόνια ήταν αυτό, θα λέγονται Vegas. Και ξέρω, λέει, το ένα παιδί από αυτούς, είμαστε φίλοι, ακούω και αυτός hip-hop, είναι ο Ζερό. Άσε, λέει, θα του δώσω το κομμάτι, μήπως τους αρέσει, μήπως το βάλουμε. Εντάξει, καλή προσπάθεια θα κάνουν τα παιδιά, καλά θα πάνε νομίζω. Του λέω, φίλε, δεν με νοιάζει, κάνε τι θέλεις. Και πραγματικά, πήρανε το κομμάτι μου οι Vegas, είχαν τεράστια πορεία παιδιά, να είναι καλά. Και ξέρεις, νομίζω ότι τότε ήταν που άρχισαν μερικά βλέμματα να με κοιτάνε. Γιατί όταν πήγε το κομμάτι στις εταιρείες για να το ακούσουν, το ακούσαμε τον demo με τη φωνή μου. Και όλοι λέγανε, ποιος είναι αυτός που τραγουδάει. Και λέγανε, είναι αυτός που το έχει γράψει. Οπότε άρχισε ο κόσμος σιγά σιγά μέσα στη μουσική βιομηχανία να αναζητάει τον Στράτο την παρέα του. Ποιος είναι αυτός, τι κάνει, γράφει μουσική. Τυχαία δηλαδή, ούτε reality, ούτε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Παρόλο που ήσουν κακός μαθητής, καταλαβαίνουμε όμως ότι έγραφες καλά. Γιατί το να γράφεις, ναι, να έχεις καλό στίχο, να μπορείς να γίνεις τυπουργός, δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Γελάω, γιατί οι καθηγητές μου πάντα λέγανε στη μαμά μου είναι πολύ έξυπνος, αλλά είναι πολύ τεμπέλη. Ναι. Προφανώς άκουγες πολύ μουσική. Άκουγα... Πώς προέκυψε, ναι, να γράψεις? Θυμάμαι στίχο, δηλαδή, στις πανελλαδικές τότε που ήμουνα. Έδωσες πανελλαδικές? Ναι, είχα δώσει. Έχεις δώσει. Ναι. Γιατί, επειδή, για να μην απογοητεύσει τη μαμά και τον μπαμπά. Ξέρεις, ήμουν σε μια περίοδο τότε στη ζωή μου που δεν ήξερα τι θα κάνω. Ήθελες κάπου έδινα, να μπεις. Όπως όλα τα παιδιά, νομίζω πλέον πολύ δύσκολα τα παιδιά. Δύσκολη έγραψη. Ήθελα να περάσω εμπορίας διαφήμισης, αλλά δεν είχα περάσει. Και μετά ξεκίνησα να ασχοληθώ με την ηλεκτρολογία, επειδή ήταν και ο πατέρας μου. Hard work. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι, ξέρεις, στο τέλος ο άνθρωπος, όταν κάτσει και οριμάσει, από τη ζωή και δει 5 πράγματα και τα βάλει κάτω και αγωνιστεί για αυτά που θέλει, ότι στο τέλος θα τα καταφέρει. Και ξαφνικά ήρθε μια πορεία απογείωσης, εκτόξευσης, γιατί εσύ μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινες πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ αγαπητός. 6 υποψηφιότητες στα βραβεία MAD. Ναι. Και δεν είναι υποψηφιότητες, τα μάτια, γιατί πολλοί καλλιτέχνες έχουν υποψηφιότητες. Η δύναμή σου και η απήχησή σου είναι πολύ μεγάλη στα νέα παιδιά. Δηλαδή, η δύναμή σου είναι αυτή εδώ. Για να τη δούμε τη δύναμη. Για να τη δούμε. Δεν έχω να πω τίποτα για αυτόν τον κόσμο. Πραγματικά νομίζω ότι είναι η οικογένειά μου. Μέσα στην οικογένειά μου και όπως οι άνθρωποι από την οικογένειά σου είναι εκεί για σένα και στα δύσκολα και στα καλά, γιατί πάντα θα υπάρχουν σε μια σχέση. Και δύσκολα και καλά. Είναι πάντοτε εκεί για μένα, συνεχώς. Στο Twitter μου γράφουν πράγματα καθημερινά, στο Facebook. Απαντάς εσύ στο Twitter? Όταν έχω χρόνο λιγάκι έτσι και εδώ, ότι μαζεύεται κάποιο ερώτημα ή οτιδήποτε, συνήθως ναι, κυρίως απαντάω. Mm. Αλλά γενικά νομίζω ότι πραγματικά τους νιώθω σαν οικογένειά μου και τους χρωστάω πάρα πολλά. Και σαν αυτή η αλλαγή στη ζωή σου, πώς φαίνεται? Γιατί είναι και ξαφνικό τώρα αυτό. Τεράστια, δηλαδή, ναι, από εκεί που ήσουν με τον μπαμπά σου στην Πάρο και πήγαινες να γίνεις ηλεκτρολόγος, ξαφνικά να είσαι εδώ στο στούντιο, να σου παίρνω εγώ συνέντευξη, να έχεις πίσω λαό, τα κορίτσια σου και τα αγόρια σου, τα οποία σε αγαπάνε και σε λατρεύουν και σε χειροκροτάνε. Είναι. Ξέρεις. Ναι. Αυτό όλο για να το διαχειριστεί κανείς δεν είναι. Ακόμα δεν το έχω. Είναι εύκολο. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είμαι συνεχώς σε μια εγρήγορση για δουλειά, συνεχώς καινούργια κομμάτια, ναι, καινούργια πράγματα. Γνωρίζω κόσμο. Κάνω συναυλίες, εμφανίσεις. Είμαι συνεχώς και οι συνεργάτες μου όλοι, δηλαδή, που ασχολούνται και δουλεύουν μαζί με μένα και μου κάνουν αυτό το babysitting κιόλας, όπου και να είμαι. με έχουν συνεχώς με κάτω το κεφάλι και είναι κοντά και η οικογένειά μου και συνεχώς, ας πούμε, μου λένε δούλεψε, ηρέμησε. Η μαμά σου και ο μπαμπάς σου είναι κοντά, ναι, σου. Ναι. Εδώ, όσο μπορούν τουλάχιστον. Στην Αθήνα είναι. Έρχονται, ξέρεις, λίγο. Έρχονται μερικές μέρες ο ένας, μερικές μέρες ο άλλος. Σε κάποια εμφάνιση θα βρίσκεται ο ένας, κάποια ο άλλος. Μένεις μόνος σου? Ναι, μένω μόνος μου. Τα τελευταία 4-5 χρόνια. 5 χρόνια. Ναι. Μένω από 18 χρονών μόνο. Και τι έκανες, δηλαδή, όταν έμεινες μόνος? Μαγείρευες. Τα πάντα.
Τα πάντα. Είμαι πολύ καλός μαγειρεύς. Είσαι καλός μαγειρεύς. Είμαι πάρα πολύ καλός μαγειρεύς. Τι λες, τι μαγειρεύεις καλά. Τα πάντα. Σολομό με ρύζι. Πάντα κάνω διαιτητικά πράγματα όμως. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.